Καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Wave With Us. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Wave With Us. Σήμερα έχουμε μαζί μας από Svoe Mesto τον Καϊφούν Light Plus 2021, ο οποίος βγαίνει σε δύο εκδόσεις, 24 χιλιοστά και 22 χιλιοστά. Αλλά φύγαμε για close-up για να δούμε τα υπόλοιπα. Ήρθαμε λοιπόν στο κοντινό για να δούμε τον Καϊφούν Light Plus 2021 από Svoe Mesto, τον 24. Βγαίνει και σε 22 έκδοση, όπως είπαμε πάνω και με τον Dino. Να επεξεργαστούμε λίγο το κουτί περιμετρικά. Έχει τα λογότυπα της εταιρείας και ένα 3D barcode. Από πίσω μας δίνει κάποιες πληροφορίες για την ίδια την εταιρεία. Στα πλάγια το ίδιο. Και πάμε να ανοίξουμε τη συσκευασία για να δούμε μέσα πώς έρχεται το Καϊφούν. Ωραία. Ανοίγοντας τώρα το αυτοκόλλητο από πάνω, βγαίνει το κουτί. Μια πολύ όμορφη παρουσίαση, χαραγμένο πάλι το λογότυπο πάνω στο κουτί. Μέσα μας δίνει ένα κουτάκι στο οποίο περιέχει το εγχειρίδιο οδηγιών της εταιρείας, κάποια στεγανοποιητικά O-rings, κάποια εξτρά λαστιχάκια, βίδες για το deck επάνω και έναν αντάπτορα που μεγαλώνει την καμπάνα του ακμοποιητή για να μπορέσουμε να βάλουμε τον δεύτερο θόλο dome που μας δίνει. Θα το δούμε πώς γίνεται και θα το στήσουμε με αυτόν τον θόλο γιατί μου αρέσει λίγο παραπάνω. Τώρα αφήνω αυτά εδώ στην άκρη και πάμε να επεξεργαστούμε τον ίδιο τον ακμοποιητή. Εδώ πέρα είναι ο 24, ο Καϊφούν Light Plus. Από κάτω βλέπουμε ότι έχει χαραγμένα τα λογότυπα της εταιρείας και το μοντέλο, το σηριακό αριθμό και το μεταβλητό πινάκι του αέρα, Aerocon όπως το λέει η ίδια η εταιρεία, που από εδώ ρυθμίζουμε την εισαγωγή του αέρα πάνω στην αντίστασή μας. Ξεκινώντας από πάνω βλέπουμε ότι υπάρχει ένα 5-10 επιστόμιο μεταλλικό με χαραγμένο το λογότυπο της εταιρείας. Πηγαίνοντας παρακάτω βλέπουμε δύο κομμάτια μέταλλο ανάμεσα από ένα πορτάκι για να ελέγχουμε το υγρό μας, ένα τζαμάκι να το πω καλύτερα. Ξεβιδώνουμε τη βάση και αποκαλύπτεται το deck. Τώρα, εδώ πέρα γεμίζουμε τον ατμοποιητή από την κάτω μεριά, από τις οπές τις 4 που έχει. Στο κέντρο είναι η καμπάνα. Το αφήνω στην άκρη. Εδώ πέρα είναι το deck. Θα βάλουμε δύο από τις 4 βίδες που μας δίνει μέσα η εταιρεία στο σακουλάκι για να μπορέσουμε να στήσουμε. Και στο κέντρο υπάρχει η εισαγωγή του αέρα που καθώς βιδώνουμε εμείς τη βίδα από την κάτω μεριά, ανεβαίνει ένα πινάκι προς τα πάνω και σιγά σιγά μας κλείνει τον αέρα, την εισαγωγή του αέρα ακριβώς κάτω από την αντίσταση και αυτό είναι το καινοτόμο που έχει κάνει αυτή η εταιρεία στο συγκεκριμένο ακμοποιητή. Καθώς βιδώνουμε λοιπόν εμείς το center pin από την κάτω μεριά, από πάνω ανεβαίνει και κλείνει σιγά σιγά την τρύπα του αέρα. Έτσι μπορούμε να έχουμε πάρα πολλές ρυθμίσεις αέρα για πολύ σφιχτή μέχρι και πιο αεράτη τσιγαρίσια, αλλά παραμένει τσιγαρίσια. Σε περίπτωση που κάποιος θέλει να έχει ακόμα πιο σφιχτή τζούρα από αυτή που μπορεί να δώσει το συγκεκριμένο πινάκι, υπάρχει και ένα πινάκι αναβάθμισης, το οποίο λέγεται MTL Pro Upgrade και είναι αυτό το πινάκι και μας δίνει ακόμα πιο σφιχτή τζούρα, καθώς και έχει διαφορετικές αυλακώσεις εδώ πέρα στα πλάγια για το πώς θα εισάγεται ο αέρας μέσα στην κάμαρα της εισαγωγής του. Τώρα, εγώ θα βάλω όπως είπαμε και το άλλο τον θόλο, το άλλο τον ντόμ επάνω για να το δούμε με αυτό. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να ξεβιδώσουμε την πάνω μεριά του ατμοποιητή, να βγάλουμε το τζαμάκι να τα αφήσουμε στην άκρη καθώς και την επάνω μεριά, να βιδώσουμε το extra extension της καμπάνας εδώ πέρα. Προσοχή, έχει λαστιχάκι εδώ πέρα στεγανοποιητικό καθώς και επάνω. Να μην χάσουμε κανένα από αυτά τα λαστιχάκια γιατί μπορεί να έχουμε πιθανώς διαρροές μετά. Τέτοια λαστιχάκια για να τα χάσουμε μας δίνει μέσα στο κοιτάκι ο ατμοποιητής, αλλά καλό είναι να μην τα χάσουμε. Βιδώνουμε καλά λοιπόν την επέκταση της καμπάνας και μετά πάμε και βιδώνουμε εδώ πέρα πάνω τον θόλο. Και έτσι αρκετά γρήγορα έχουμε καταστήσει τον διάφανο θόλο που μας δίνει η εταιρεία. Πάλι και σε αυτή την έκδοση έχουμε 5-10 τύπου επιστόμιο, το οποίο είναι διάφανο. Μπορούμε να βάλουμε το μεταλλικό αν μας αρέσει περισσότερο μαζί με το λογότυπο και πάλι γεμίζουμε από την κάτω μεριά από τις 4 οπές καθώς έχουν παραμείνει οι ίδιες. Τώρα πάμε να δούμε λίγο το στήσιμο και να παίξουμε λίγο με τον αέρα για να σας δείξω ακριβώς πώς το ρυθμίζουμε. Το μοντάκι το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για να στήσουμε τον ατμοποιητή μας είναι το Akira Mod, το οποίο είναι μια συνεργασία όπως είχαμε δει και στο βίντεο παρουσίασης από το Mod μεταξύ της Galactica και της Ambition Mods. Ωραία.
Το υγρό το οποίο θα χρησιμοποιήσω για το συγκεκριμένο στήσιμο είναι το καινούριο υγρό από την Gay Flavors, το οποίο θα λέγεται Gina, και θα πούμε περισσότερα για αυτό επάνω και με τον Dino. Η αντίσταση η οποία θα χρησιμοποιήσω για να τον στήσω για πρώτη φορά θα είναι η MTL Fused Clapton από τη Steampunk, τις προφτιαγμένες χειροποίητες αντιστάσεις, και το μαμβάκι που θα χρησιμοποιήσουμε σε αυτό το review είναι το Cotton Gold. Πάμε λοιπόν τώρα, πριν το βιδώσω επάνω, να βάλω τις βίδες στο deck και να σας δείξω δύο πράγματα για τον αέρα. Και μετά θα μπορέσουμε να το βιδώσουμε επάνω στο μοντάκι μας. Ίσως την πρώτη φορά να σας φανεί λίγο πιο δύσκολο σε εισαγωγικά να βρείτε τη ρύθμιση του αέρα σας, γιατί θα πρέπει να βιδώνετε και να ξεβιδώνετε ώστε να πετύχετε τον αέρα σας στη βιδούλα από κάτω. Όσο εγώ βιδώνω τη βίδα από κάτω, ανεβαίνει, δεν ξέρω αν φαίνεται καθαρά, και κλείνει εδώ πέρα πάνω ο αέρας μου. Άπαξ και το βρούμε όμως μία φορά, μετά δεν χρειάζεται να το ξαναρυθμίσουμε ποτέ. Στην ουσία το καλό που έχει αυτό το σύστημα είναι ότι μπορούμε να βρούμε ακριβώς 100% τον αέρα που θέλουμε να έχουμε πάντα. Οπότε, εγώ το βίδωσα τέρμα, τώρα έχω κλείσει τον αέρα και επειδή δεν θέλω να είναι και πάρα πολύ αεράτες οι τζούρες μου, θα το ανοίξω, αλλά όχι πάρα πολύ, θα τα αφήσω κάπου εδώ. Τώρα, πειραματικά θα το βρούμε σίγουρα το που μας αρέσει να έχουμε τον αέρα μας. Προσοχή, υπάρχει ένα λαστιχάκι εδώ πέρα κάτω, στη βιδούλα αυτή, το οποίο είναι και αυτό στεγανοποιητικό. Αν φύγει, απλά το πιέζουμε με ένα κατσαβιδάκι και μπαίνει και πάλι στη θέση του. Απλά προσοχή να μην το χάσουμε. Ωραία, και αφού το έχω βάλει εδώ πέρα, πηγαίνουμε και βιδώνουμε τον ατμοποιητή πάνω στο μοντάκι μας. Όπως έχουμε πει, το Akira μπορεί να πάρει μέχρι 25 ατμοποιητή, οπότε αυτός ο 24 κάθεται πάρα πολύ ωραία επάνω. Οι βίδες μας είναι σταυρός, οπότε θα βάλω το σταυροκατσάβιδο τώρα για να μπορέσω να σας δείξω τι γίνεται. Λοιπόν, τώρα, αφού έχουμε καταστήσει τις βιδούλες μας επάνω, θα βάλουμε μία αντίσταση εδώ και εδώ. Βιδώνω πρώτα τη μία μεριά και τη σφίγγω. Τσεκάρουμε να είναι καλά πιασμένο το ποδαράκι της αντίστασης κάτω από τη βίδα, για να μην έχουμε θέμα μετά με το πώς μας εμφανίζει τα ohm της αντίστασης. Βάζω και το άλλο ποδαράκι επάνω. Και βιδώνω αντίστοιχα και αυτό. Το σφίγγω και τώρα πάμε να κόψουμε τις άκρες από τα ποδαράκια. Προσοχή πάντα όταν κόβουμε ένα σύρμα, κρατάμε την ακρούλα του για να μην πεταχτεί. Και από τη μία αλλά και από την άλλη μεριά. Ωραία. Αν δούμε ότι δεν το έχουμε κρόψει σύριζα και προεξέχει λίγο σειρματάκι, μπορεί να κουμπάει στην καμπάνα και να μας κάνει βραχυκύκλωμα. Οπότε το σηκώνουμε λίγο προς τα πάνω και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Τώρα, το πού πρέπει να βρίσκεται η αντίσταση. Η αντίσταση πρέπει να είναι ακριβώς στη μέση από τις δύο βίδες και το πόσο ψηλά ή πόσο χαμηλά θα είναι σε σχέση με τον αέρα, αυτό εξαρτάται από την απόδοση που θέλουμε να έχουμε στη γεύση και στο χτύπημα. Έχουμε πει ότι όσο πιο πολύ απομακρύνουμε την αντίσταση από την κεντρική εισαγωγή του αέρα, τόσο περισσότερο δίνουμε χτύπημα από την νικοτίνη στο υγρό μας, αλλά χάνουμε λίγο από τη γεύση. Οπότε κοιτάμε να την έχουμε και λίγο πιο κοντά στην τρυπούλα για να μην χάνουμε τη γεύση μας. Τώρα, εγώ την αφήνω περίπου στο 1 με 1,5 χιλιοστό πιο πάνω από την τρύπα του αέρα και ξεκινάω να την κάνω ένα driver. Να πούμε, αυτό που ξέχασα να πω πριν, είναι να πούμε ότι με το dom της επέκτασης που έρχεται μέσα, ο 24 ο καϊφούν γίνεται στα 5 ml, ενώ με το απλό, το προεγκατεστημένο, είναι στα 3,5 ml. Οπότε βάζοντας το dom, πέρα από ομορφιά που κάποιου μπορεί να του αρέσει παραπάνω, κερδίζουμε και σε χωρητικότητα. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα driver την αντίσταση. Θα ξεκινήσω γύρω στα 12 W, γιατί θέλουμε να έχουμε πάντα χαμηλά W όταν κάνουμε driver την αντίσταση. Τώρα το βαμβάκι το κόβουμε ακριβώς στο τέλος από τον ατμοποιητή, το αφρατεύουμε και το μικραίνουμε λίγο ακόμα.
Οπότε το κόβουμε εκεί πέρα, βγάζουμε το περιττό βαμβάκι για να γίνει πιο απαθράτο και πιο απορροφητικό και μετά θα το κοντίνουμε λίγο ακόμα για να μπορέσουμε να το βάλουμε μέσα στις αυλακώσεις που κάθεται το βαμβάκι. Οπότε εγώ το έχω αφρατέψει τώρα, το κόβω λίγο πιο μέσα, λίγο πιο κοντό εδώ πέρα και το ίδιο θα κάνω και από την άλλη μεριά, κόβω το περίσσιο βαμβάκι και το κόβω λίγο πιο μέσα και τώρα είτε με μια τσιμπίδα κεραμική ή απλή είτε με το roll ή με κάποιο εργαλειάκι πάμε, το σηκώνουμε και βάζουμε την ακρούλα κατευθείαν μέσα στα λούτσα που έχει για το βαμβάκι μας από τη μία και από την άλλη μεριά. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να πάμε επάνω με τον Dino και να δούμε τον Gaifun Light Plus 2021. Επιστρέψαμε από το κοντινό με τον Dino για να δούμε τον Gaifun Light Plus 2021. Dino, θέλω να δοκιμάσεις και να μου πεις πόσο φαίνεται η τζούρα του με αυτή τη ρύθμιση αέρα που έχω κάνει εγώ. Να πούμε ότι έχει πάρα πολλές ρυθμίσεις αέρα με το πινάκι. Ανάλογα πόσο ψηλά ή πόσο χαμηλά θα το βάλουμε, μπορεί να πάρει όλες τις τιμές ενδιάμεσα και να γίνει αρκετά σφιχτό μέχρι και λίγο πιο αερά το τσιγαρίσιο, αλλά παραμένει τσιγαρίσιο. Ωραία, σαν τζούρα, ναι. Πολύ καλή. Ωραία. Είναι κλασικός ο αέρας που βάζεις εσύ πάντα. Ναι, εμένα μου φαίνεται σμουθάκι. Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Το υγρό εμένα με εντυπωσίασε πολύ ευχάριστα. Το καινούργιο υγρό από την Gay Flavors, ναι. Με το όνομα Gina, που θα κυκλοφορήσει σύντομα, ναι. Ωραίο. Να πούμε για την ιστορία ότι είμαστε στα 0,7 ohm, γύρω στο 16 watt παίζουμε. Ωραία σε κίνηση πάντως, όπως πω εμέστο. Δεν μπορώ να πω. Και εμένα μου άρεσε. Θόρυβο δεν κάνει ο αέρας καθόλου. Τίποτα. Αθόρυβος, δεν τον ακούς. Πολλά ml, 5 ml με αυτό τον dome. Είναι το, αρκετά ml. Τον καινούργιο τον θόλο. Έπρεπε να τον κάνω λίγο ωραίο. Ναι, και τον κάνανε. Ναι. Το καταφέρανε. Το extra επιστόμιο μου αρέσει που είναι και αυτό διάφανο και ταιριάζει με το θόλο. Ταιριάζει πιο πολύ. Σωστό. Ναι, όχι. Σαν κίνηση overall είναι μια solid, ωραία κίνηση. Για μένα έπρεπε να βάλω μόνο το θόλο. Και να μην έχει το άλλο, εννοεί το extra. Ναι, γιατί το άλλο εντάξει το έχουμε δει. Το έχουν παίξει και σε παλιότερες εκδόσεις. Ναι. Για μένα το μόνο που θα ήθελα να αλλάξουν είναι ότι θα ήθελα αν μπορούσαν να τον έχουν κάνει να γεμίζει από πάνω και όχι από κάτω. Δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να πειράξει αντίσταση και τέτοια για να το γεμίσεις. Αλλά θα ήθελα για ευκολία να ανοίγει και να γεμίζει κάπως από πάνω. Ή να ανοίγει από το θόλο. Κάπως, ναι, να μπορούσε να το γεμίσει. Κατάλαβα τι λες. Χωρίς να το ξεβιδώνεις, ρε παιδί. Εντάξει. Okay. Σαν κίνηση και. Τι βαθμολογία θα του βάζεις εσύ, ας πούμε. Εγώ θα του έβαζα ένα εννιάρι, γιατί μου λείπει το γέμισμα από πάνω τώρα που το έχω συνηθίσει με όλους τους ατμοποιητές. Okay. Παρ' όλα αυτά η τζούρα του είναι απαράμιλη και παίζει με ποιότητα Gaifun. Μπράβο τους. Εγώ νομίζω ότι βάλανε έναν prime στο σώμα του light. Ναι. Εντάξει, εδώ έχουν την καινοτομία του Aerocon που ρυθμίζει, όπως είπαμε, με το πινάκι τον αέρα ακριβώς εκεί που το γουστάρεις. Οπότε, okay, κάνανε και το κάτι διαφορετικό, κάνανε και το κάτι παραπάνω, γι' αυτό και πήρε ένα 9 ακριβώς. Εσύ τι θα του βαθμολογήσεις? Θα του βάλω ένα 8 σίγουρα. Okay. Γιατί εντάξει, δεν μ' άρεσε και η πρώτη έκδοση. Okay, ο light δηλαδή δεν σε τρελάνε. Ναι, σίγουρα, αλλά αυτό που μ' άρεσε ήταν σίγουρα το καινούργιο το dome. Okay. Το οποίο είναι και 5 ml. Δηλαδή κάποιος ο οποίος το θέλει το κουμπώνει και πάει όλη την ημέρα σχεδόν. Σωστά. Απλά πράγματα. Το ότι είναι αθόρυβος είναι ένα plus. Αυτό. Okay. Πάμε στο υγρό τώρα. Gina, και η flavor στο καινούριο. Ναι. Το καινούριο είναι σίγουρα ένα 9 μέσα στο νερό. Και εγώ 9 θα το βάλω του υγρού. Γιατί σου δίνει διάφορα κομμάτια. Σου δίνει αυτό το τύπου bourbon που είπαμε. Ναι. Έχει ένα σαν μήλο. Το καταλαβαίνεις. Υπάρχει δηλαδή ένα. Ναι. Είναι... Δεν είναι καθαρό, δεν το νιώθεις το μήλο υποβόσκει όμως από κάτω είναι και ταιριάζει με τα υπόλοιπα. Μια μυστική σειρά. Ναι. Δηλαδή σου αφήνει ένα μυστήριο. Ένα μυστήριο. Αυτό, πολύ σωστά. Ναι. Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ για την κίνηση που έκανε η εταιρεία και έβγαλε αυτό το καπνικό υγρό, όπως και για τον Gaifun που το δουλεύουν. Εξέλιξεται. Ναι. Και αυτό είναι το καλό που πρέπει να βλέπουμε στις εταιρείες, γιατί όλες κάνουν μια καινοτομία, βγάζουν κάτι καινούριο. Έτσι. Είναι όμορφο. Οπότε, άμα σας άρεσε το βιντεάκι μας, πατήστε ένα like, ένα subscribe. Μην ξεχάσετε να βάλετε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε για καινούργια μας βίντεο. Το Instagram, το οποίο μπορείτε να δείτε τα story και το τι ανεβάζουμε. Και είμαστε κοντά σας και στα σχόλια για ό,τι απορία έχετε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.